κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη. Πηγαίνουν πεζοί και τον κύριο Παπά, τον Υπουργό Επικρατείας, να πάνε δίπλα στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου τους περιμένουν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας για αυτή την σύσκεψη σε λίγο. Μάλιστα. Κύριε Κότση, για να έρθουμε σε εσάς να δούμε λίγο τα δεδομένα. Λοιπόν, έχουμε τρία... που δημιουργούνται μετά την... Έχουμε τρία δεδομένα. Πρώτον, την δεδηλωμένη ισχυρή βούληση του ελληνικού λαού να προχωρήσουμε σε μία λύση η οποία θα είναι μέσα στην Ευρώπη, αλλά με καλύτερους όρους. Να. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτό ξεμπλόκαρε αυτό που ζητούσαμε τόσο καιρό, τη λεγόμενη εθνική συνεννόηση, κάτι που βλέπουμε τώρα στους δέκτες μας. Την ξεμπλόκαρε, φαίνεται εν πολλής, και η παρέτηση του Και η παρέτηση του Σαμαρά, γι' αυτό λέω ότι την ξεμπλόκαρε, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και ως διαπραγματευτικό χαρτί πάρα πολύ σημαντικό, αντιλαμβάνεστε, γιατί όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Γιατί λέμε τώρα όλο αυτό το διάστημα και σήμερα ιδίως, ότι το μήνυμα αυτό πρέπει να το διαβάσουν οι Ευρωπαίοι, από την άλλη περιμένουν και το μήνυμα που θα εκπέμψει σήμερα η Αθήνα. Εκεί πάω τώρα και το τρίτο γεγονός είναι η παρέτηση Βαρουφάκη. Να. Και αυτό έχει τη σημασία όχι μόνο διότι υπήρξαν, αν θέλετε, προβλήματα συνεννόησης, αλλά κυρίως διότι δίνει το μήνυμα και παίρνει και το χαλί κάτω από τα πόδια της γερμανικής πλευράς. Βλέπουμε τώρα, κύριε Κότση, ο Πρωθυπουργός έχει ήδη εισέλθει στο Προεδρικό Μέγαρο. Χαιρετάει. Είπαμε τον ότι ακολουθείται Καραγκούνη, από τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη και τον κύριο Νίκο Παπά. Είναι ο κύριος Σταϊκούρας, αν είδα καλά, από τη Νέα Δημοκρατία. Αν χρειαστεί να μπουν στα οικονομικά δηλαδή. Ναι, αυτό ναι, 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 ναι. Είναι συνοδεύεται από το γραμματέα της Προεδρίας, τον πρέσβη κύριο Γιώργο Γεννηματά. Και να υπενθυμίσουμε ότι σε αυτό το συμβούλιο δεν συμμετέχει ο πρόεδρος της Χρυσής Αυγής, ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Ίσως, Γιώργο Τερζή, εδώ και αυτή η αλλαγή στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας...